αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά θα κάνουμε αρχή από τη Θεσσαλονίκη και σε μια πολύ μεγάλη συμπλοκή που είχαμε χθες το βράδυ στην πλατεία Χημείου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο Χρήστος Νικολαίδης στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σας από την πλατεία Χημείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου χθες εδώ είχαμε πυροβολισμούς δυστυχώς. Όπως όλα δείχνουν, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε άτομα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς αυτό να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, ναι, χρησιμοποιούν το χώρο αυτό για να διακινούν ναρκωτικά. Φαίνεται ότι ένας 23χρονος έχει δεχθεί πυροβολισμού στο πόδι, νοσηλεύεται φρουρούμενος αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, το οποίο πήγε μόνος του. Το νοσοκομείο άλλωστε είναι μόνο 50 μέτρα από το σημείο αυτό. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο πρίτανης του Ιδρύματος, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ένα αυτοκίνητο με 5 ύποπτους ανθρώπους πήγαν στην είσοδο του Αριστοτελείου και με έναν έντονο τρόπο, με ένα φραστικό επεισόδιο, επιχείρησαν να περάσουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Εκεί οι φύλακες τους απαγόρευσαν, τους απέτρεψαν και τους είπαν να φύγουν. Και ταυτόχρονα όμως κάλεσαν και την αστυνομία, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης. Το αυτοκίνητο αυτό πέρασε γύρω-γύρω από το κάμπους και ήρθε εδώ. Και λίγα λεπτά είχαμε αυτό το επεισόδιο. Ο 23χρονος είναι γνωστός στις αρχές. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει πλούσιο αστυνομικό μητρό και έχει καταδικαστεί για ληστεία, ενώ έχει συλληφθεί και για υποθέσεις ναρκωτικών. Μόλις το Μάιο είχε αποφυλακιστεί. Ναι. Και στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι εγώ δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, ήμουνα εδώ στο παγκάκι, καθόμουν και ξαφνικά, χωρίς να κάνω τίποτα, χωρίς να προκαλέσω κανέναν και χωρίς να συμμετέχω σε οποιαδήποτε ενέργεια, μια ομάδα 20 περίπου αλλοδαπών μου επιτέθηκε και με ξυλοκόπησε. Στη διάρκεια αυτής της συμπλοκής κάποιος έβγαλε ένα πιστόλι και με πυροβόλησε, είπε αυτός, χωρίς να παραδεχθεί ότι είχε οποιαδήποτε σχέση, μάλιστα, είτε με διακίνηση ναρκωτικών, είτε με οποιαδήποτε άλλη έκνομη ενέργεια. Για τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, σε δηλώσεις που μας έκανε προηγουμένως, αυτή η υπόθεση είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών του υποκόσμου που απλώς χρησιμοποιεί τους χώρους του Πανεπιστημίου, χωρίς ωστόσο αυτή η δραστηριότητα να έχει την παραμικρή σχέση με τη λειτουργία του Ιδρύματος, όπως μας είπε χαρακτηριστικά είναι, ο κ. Παπαϊωάννου. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Χρήστο, αφού σε ευχαριστήσουμε, πάμε να παρακολουθήσουμε τι σας δήλωσε ο πρίτανης. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια καθαρά εγκληματική ενέργεια, ένα καθαρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών και καμία σχέση δεν είχε το περιστατικό αυτό με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα τυχαίο περιστατικό και σε αυτές τις έκνομες ενέργειες η δημόσια δύναμη, η αστυνομία πρέπει να επεμβαίνει αμέσως. Και λέω ότι επενεύει άμεσα μετά και την ειδοποίηση από την φύλαξη του Πανεπιστημίου ότι προσπάθησε ένα αυτοκίνητο να παραβιάσει την κεντρική μπάρα, όπου δεν μπόρεσε, ενημερώθηκε και αμέσως βρέθηκαν στο σημείο και για τον λόγο αυτό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχουν γίνει και οι 8 προσαγωγές. Μέστε, far west.